και πλέον με στοιχεία. Και θα μείνουμε στον χώρο της τεχνολογίας. Θα συνδεθούμε μέσω Skype με την συνάδελφο Ολγίνα Σαντίκου που βλέπουμε. Ολγίνα, καλώς μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με μια πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση που έλαβε χώρα στην Αγγλία και έγινε με την βοήθεια της 3D εκτύπωσης. Σωστά, με επιτυχία λοιπόν πραγματοποιήθηκε επέμβαση διάρκειας 8 ώρων σε 70χρονο ασθενή με την βοήθεια της 3D εκτύπωσης. Ο άντρας Βίκη διεγνώστη με όγκο στο στήθος όπου έπρεπε να αφαιρεθεί μέρος αυτού καθώς και τρία πλευρά. Ο άντρας είναι αυτός που βλέπουμε στις εικόνες. Mm-hmm. Η ιατρική 3D εκτύπωση, να πούμε πως είναι μια τεχνολογία που προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής μεταλλικών εμφυτευμάτων. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά εκτυπώθηκε το εμφύτευμα αυτό, το οποίο ήταν βιοσυμβατό και κάλυπτε με πιστή ακρίβεια το οστικό έλλειμμα του ασθενούς. Mm-hmm. Τώρα, επειδή ο ασθενής αντιμετώπιζε πρόβλημα στην καρδιά και η επέμβαση έπρεπε να είναι σχετικά μικρής χρονικής διάρκειας, η τεχνολογία βοήθησε και στο να μειωθεί ο χρόνος κατά μια μισή ώρα. Όπως βλέπουμε, ο ασθενής βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση πλέον. Πέραν όμως από τη χρησιμότητα της τεχνολογίας στην ιατρική επιστήμη, θα δούμε και ένα άλλο θέμα, μια συγκινητική θα έλεγα ιστορία, που μια γυναίκα θέλησε να φέρει πίσω στη ζωή τον αγαπημένο της φίλο μέσα από ένα application. Βίκη, όσοι έχουμε δει την ταινία «Ιστερόγραφος αγαπώ», σίγουρα θα ταυτιστούμε με την είδηση, αφού και από εκεί εμπνεύστηκε η Ευγενία Κούντα από την Λευκορωσία. Mm-hmm. Πριν από 3 χρόνια έχασε τον καλύτερο της φίλο σε τροχαίο και η απώλεια αυτή πλήγωσε την γυναίκα καθώς δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε με την παρέα της να δημιουργήσουν μια εφαρμογή όπου θα περιλαμβάνει τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει. Με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησαν το προφίλ και μια εικονική έκδοση του αδικοχαμένου Ρόμαν Μαζουρένκου προκειμένου να συνομιλούν καθημερινά. Ευτυχώς που υπάρχει τεχνολογία και μπορεί να βοηθήσει τέτοιες περιπτώσεις, αλλά σίγουρα δυστυχώς δεν μπορεί να φέρει τον άνθρωπο πίσω. Έτσι είναι, και να κλείσουμε, Ολγίνα, με μια ευχάριστη και εντυπωσιακή είδηση. Το Ντουμπάι πρωτοπορεί για ακόμα μια φορά με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία χωρίς οδηγό. Εν όψη λοιπόν τη Συνόδου για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Ντουμπάι, αυτόνομα λεωφορεία όπως βλέπουμε χωρίς οδηγό κινούνται στους δρόμους της πόλης. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα κατασκευάζονται στην Ιταλία. Έχουν σχεδιαστεί για μικρές αποστάσεις. Το καθένα χωρά έως και 10 επιβάτες, 6 όρθιους και 4 καθιστούς, αναπτύσσοντας μέση ταχύτητα περίπου 20 χιλιόμετρων την ώρα. Η διάρκεια της μπαταρίας τους είναι 3 ώρες, ενώ επαναφορτίζονται σε 6 ώρες. Να πούμε πως αυτή είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου πλάνου να μετατρέψουν το Ντουμπάι στην πιο έξυπνη πόλη του κόσμου. Και ιδανικά θα θέλαν μέχρι το 2030 το 25% των μετακινήσεων να γίνεται με αυτόνομα οχήματα. Και όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα το καταφέρουν. Ολγίνα, σε ευχαριστώ πολύ.